Το σημερινό επεισόδιο είναι πάρα πολύ δύσκολο για εμένα, για τον Γιάννη Λάσκο. Έχω μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Έχω τη Σταυρούλα. Η Σταυρούλα φοράει animal, φοράει χρώματα, φοράει denim, φοράει ρίγες, εμπριμέ, μαξιμαλισμό. Τι έχω να κάνω, να κερδίσω το συγκεκριμένο στοίχημα, επαναλαμβάνω. Με τη βοήθειά σου θα το κερδίσουμε σίγουρα το στοίχημα. Εδώ είσαι εσύ, κοριτσάκι μου. Έλα να σε δω. Δεν σε φοβάμαι, Γιάννη μου. Γιάννη, δεν σε φοβόμαστε. Είμαστε μαζί σου. Θα την κάνεις πιο minimal, πεθαίνεις τη Σταυρούλα. Πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Είμαστε μια χαρά. Ναι, αμέ. Είσαι έτοιμη για Style Me Up? Ναι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με πολύ ιδιαίτερους συνδυασμούς. Σήμερα θα ξεπεράσω και τον εαυτό μου. Ο Γιάννης Λάσκος με τον έντονο μινιμαλισμό άσπρο-μαύρο σήμερα θα έχει και χρώμα. Θα έχει ρίγες, θα έχει εμπριμέ. Γιατί ο κύριος Λάσκος μιλάει στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό του? Ας τελειώσει όμως ο κύριος Γιάννης, γιατί ο κύριος Τρίφωνας περιμένει την πελάτησα για αλλαγή, παρακαλώ. Ξεκινάμε με ένα φόρεμα stretch, το οποίο με την εξαιρετική σιλουέτα που έχεις μπορείς να το υποστηρίξεις. Από μέσα, για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, εμπριμέ. Κοίτα πόσο διαφορετικό είναι και πόσο πολύ ταιριάζει. Και φοράς και αυτά τα υπέροχα κόκκινα μποτάκια. Του κύριου Τρίφωνα δεν του αρέσει καθόλου αυτός ο συνδυασμός. Θα το στυλιζάρουμε ένα πολύ ωραίο mini, super mini τσαντάκι. Το φοράς χιαστή και σε περιμένω. Γέλα μου λίγο πίσω να σε φτιάξω. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πώς σου φαίνεται αυτός ο συνδυασμός. Πολύ ιδιαίτερο συνδυασμός για Γιάννη Λάσκο, να ξέρεις, έτσι. Εσύ μου το έχεις βγάλει αυτό. Γιάννη μου, ωραίο το φορεματάκι, μ' αρέσει. Αλλά το πόδι το γυμνό, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Πού το βρήκε τώρα αυτό και το συνδύασε, καταπληκτικό. Δεν υπάρχει. Και το κάνει και πάρα πολύ ωραία. Ναι, είναι το κόμπαλτ, το μπλε που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι από ένα μπλε. Τσαντάκι, το και μου αρέσει που χτυπάει έτσι με το κόκκινο. Με τις γόβες. Α. Σου αρέσει το συγκεκριμένο τσαντάκι? Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά μου κάνει εντύπωση που ξέρεις, είναι ροζ και είναι κόκκινες οι γόβες. Αλλά φαίνεται ότι του πάει. Το μόνο βέβαια που δεν μου αρέσει, να σας πω την αλήθεια, είναι η τσάντα. Κοίτα τι ρέπουν από τα πλάγια. Είναι πολύ τάση. Οι μικρές. Είναι τα mini bags. Μπορούμε να κρατάμε και δύο τσάντες. Δεν χωράει και κάτι εκεί. Πρέπει ναι, να δηλαδή να έχεις μία τέτοια και να έχεις και μία κανονική. Και ένα κραϊόν χωράει. Και μόνο να έχεις και τις σακούλες του σούπερ μάρκετ. Τι χωράει? Ένα κραϊόν. Η αλήθεια είναι μόνο ένα κραϊόν. Δηλαδή, άμα έχεις κινητό και ειδικά τα μεγάλα. Μόνο ένα. Κραϊόν. Θέλω να μου πεις στο Λονδίνο, που είναι και η αγαπημένη μου ευρωπαϊκή πόλη, τρελαίνομαι, πεθαίνω. Τι επέλεγες, πώς ήταν η μέρα σου, στιλιστικά εννοώ πάντα. Στιλιστικά, εξαρτάται την περίσταση. Το πρωί, ας πούμε, προφανώς που θα έπρεπε να πάω στη σχολή ή κάτι τέτοιο, ήταν πιο πολύ φούτερ, φόρμες, γιατί είχες και διαδρομή να κάνεις. Το βράδυ όμως, ας πούμε, αν πηγαίναμε στο Σόχο. Τέλεια. Ναι, ωραία. Επειδή οι επιλογές ήταν λιγάκι πιο funky. Εμένα μου αρέσουν, ας πούμε, μαγαζιά που είχαν black light. Ναι. Που είχαν τέτοια, οπότε οι επιλογές μας ήταν από μαγαζιά που είχαν κυρίως ρούχα που χτυπάγανε στο black light. Με νιόν και ανοιχτό. Ναι, ναι, ναι. Τέλειο. Θέλω να δεις ένα πολύ ωραίο κομποζέ. Φόρεμα πουά. Πολύ λούσε. Εσένα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως για να το κάνουμε ενδιαφέρον, το φοράμε ένα κόκκινο κάρτιγκαν. Ό,τι καλύτερο για την άνοιξη στο Λονδίνο, που είναι συνήθως βροχερός ο καιρός. Σωστά. Ναι. Φοράμε εδώ. Θα το κάνουμε λίγο μεσάτο. Με ένα πολύ ωραίο ζωνάκι ταμπά. Και τι θα βάλω σε σένα που μπορείς να το υποστηρίξεις με αυτά τα υπέροχα πόδια? Πλατφόρμες. Σ' έχω σοκάρει, το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό. Κι όμως ο Λάσκος δείχνει κροκό, κάμελ. Πλατφόρμες, Μαρία. Ο Λάσκος θα κερδίσει το στοίχημα, νομίζω. Εννοείται θα το κερδίσουμε το στοίχημα. Παίρνεις και το ζωνάκι. Οπ. Πω, πω, το μυαλό μου, Σταυρούλα μου, τώρα είναι στο Λονδίνο. Πόσο πολύ θα ήθελα να ήμουν εκεί. Πω, πω, το κορίτσι μας. Α! Της πάει πάρα πολύ το κόκκινο. Ναι, πάρα πολύ της πάει. Αυτή η καπαρτίνα με το πουά, Γιάννη μου, έδωσε ρέστα. Δώσ' μου και τα ψηλά. Εγώ προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ να συνδυάζω το κόκκινο χρώμα με ασπρόμαυρο πουά. Από μέσα φοράμε ένα σεμιζιέ φόρεμα. Mm-hmm. Απλά είναι πιο μακρύ πίσω και αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον, πιο μοντέρνο. Το έχουμε μεσάρει με ένα ταμπάζονάκι δερμάτινο. Ακούω εντυπώσεις. Λοιπόν, είναι απίθανο. Ο συνδυασμός του κόκκινου με το πουά είναι απίστευτος. Πάρα πολύ καλό. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
Το μόνο που λίγο με χαλάει είναι το ασύμετρο. Αχ, ναι. Μπράβο, δεν θα μιλάω, θα τα λέει η Βόνη. Με καλύπτει απόλυτα. Ακριβώς και εμένα. Ή κοντό να ήταν, ή μακρινά. Μπράβο, ναι. Και η ζώνη θα μπορούσε να την αλλάξει. Ίσως εγώ να έβαζα αντί για τα μπλε ζώνη, μπορεί να βάζα μαύρη. Οκ. Δηλαδή μου κάνει, ξέρεις, εγώ δεν είμαι φαν των γήινων χρωμάτων προσωπικά. Λεπτό ζωνάκι φαρδί, τι θέλει το κορίτσι μου. Νομίζω θα έβαζα φαρδί, να το έκανα πιο καμπαρντίνα. Οκ. Να δούμε πώς θα έβγαινε. Γιάννη μου, σφίξεις το ζωνάρι. Ο κύριος Τρίφωνας λέει ναι. Νομίζω επειδή ήταν λεπτή η άλλη, δεν μου φαινόταν τόσο ενώ αυτή δείχνει. Δηλαδή το κόβει το ρούχο και μου κάνει και ωραία μέση. Το άλλο το έκανα λίγο πιο κομποζέ με τα παπούτσια σου, ναι. Και ήθελα να βάλω μια λεπτομέρεια ώστε να μην παραπέμπει πολύ σε ζώνη. Γι' αυτό και το έκανα κόμπο. Δεν είχε αγγραφάκι με ντύλι. Μου αρέσει όμως και το προσωπικό σου στυλ. Δεν θα πω όχι στην πρόταση. Τη βλέπουμε, ταιριάζει πάρα πολύ. Και το φάρδος. Όντως έχει απόλυτο δίκιο ότι είναι λεπτό το κορίτσι μας. Και εδώ είναι πολύ ωραίο να είναι και πιο φαρδί αυτό. Δεν κακή. Γιατί είναι λεπτούλα. Ναι. Πώς θα συνδυάσω αυτό το υπέροχο σετ, φούστα με σακάκι, αλλά θέλω να το κάνω πιο ενδιαφέρον. Βάζω από μέσα ένα χρώμα, κοίτα πόσο ωραία ταιριάζει αυτό, και σου φέρνω πλατφόρμες. Και όμως, κυρίες και κύριοι, πλατφόρμες ο Γιάννης Γλάσκος. Πώς νιώθει το κορίτσι μου μέσα σε αυτό το υπέροχο εμπριμέ, λαχούρι, λευκό μπλε, με αποχρώσεις του μπλε μάλλον, κίτρινο μπλουζάκι, πορτοκαλί, κοραλί, πλατφόρμες και πάλι πλατφόρμες, ναι. Γιάννη μου, ωραίο το λαχούρι. Αλλά θα προτιμούσα παντελόνι λαχούρι, βρε παιδί μου, για να κάνει ωραίο το σετάκι, 70's. Α, τι ωραίο έμπριμε είναι αυτό. Άντε καλέ. Δεν μ' αρέσει καθόλου, παιδιά, συγγνώμη, ούτε το έμπριμε δεν μ' αρέσει. Δεν σαν μ' αρέσει και πάνω της. Σαν τη σε ρόλο είναι. Το κουστούμι είμαι λίγο, νιώθω σαν τα πετσαρία στις Βερσαλίες, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό είναι καλό ή κακό? Είναι καλό. Ωραία. Καλό, αλλά δεν είναι το στυλ μου. Okay. Ενώ είναι εντυπωσιακό, είναι κλάση. Μου αρέσει που κατάλαβες πως θέλω την τσάντα. Οκ. Okay. Μ' αρέσει όμως αυτό που το κάνει στο στυλ μου, είναι τα παπούτσια και η μπλούζα. Δηλαδή, χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι, λες και έχεις πάρει τα πετσαρίες της Βεσσαλίας και τις έχεις κάνει fun cup. Εμένα μου αρέσει. Υπάρχουν κάποιοι χαρτί υγείας στο Λονδίνο που είναι έτσι, Μαρία, να ξέρεις. Στα χαρτί υγείας στο Λονδίνο. Όχι, 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 αυτό να φύγει τώρα. Κοστούμι, Prince the God ή Prince of Wales. Πάρα πολύ διάσημο print καρό. Το έχουμε δει σε διάφορες παραλλαγές. Mm-hmm. Το έκανε μόδα πρίγκιπας της Ουαλίας, εννοείται. Θα το κάνουμε κομποζέ με ένα εμπριμέ, ριγέ, με πολύ μικρά σποτ, δικό σου. Σου φέρνω εγώ, πέρασε μέσα γλυκιά μου, σου φέρνω εγώ τα πέδιλα και θα ψάξουμε και μια πάρα πολύ ωραία τσάντα. Πώς είναι η φίλη μου εδώ? Καλή κομψότατη. Τώρα μπορείς να σταθείς δίπλα στον καλό σου με κοστούμι, εννοείται. Σήκω στα μανικάκια, θα δούμε σωστά. Πάρε και μια ωραία τσάντα. Α, πράσινη. Πράσινη. Τέλειο. Μέχρι στιγμής είναι το πιο όμορφο που έχει βάλει. Συμφωνώ μαζί σου. Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ, μ' αρέσει. Και είναι σεξι. Πολύ. Αυτό που μου κλωτσάει εδώ, ξέρεις τι είναι λίγο, ε. Δεν είμαι σίγουρος αν μου αρέσει το συγκεκριμένο παπούτσι, ναι, πολύ. Ναι, αυτό θα σου έλεγα κι εγώ. Είναι, έχεις πολύ ωραία πέλματα, αλλά θα ήθελα και κάτι άλλο. Πώς σου φαίνεται γενικά το look, για πες μου. Πολύ ωραίο. Για το παπούτσι το σου έλεγα κι εγώ. Γιατί, ας πούμε, καταρχήν για γραφείο, για κάτι μου φαίνεται πολύ βραδινό. Εμένα δεν με ενοχλεί ότι φαίνεται πιο βραδινό. Γιατί δεν μου κάνει βασικά βραδινό, μου κάνει πιο μοντέρνο. Μου κάνει λίγο άσχετο με όλο το υπόλοιπο look. Δηλαδή, εδώ θα σε έλεγα πιο πολύ. Πάμε να φορέσουμε τις σκόπες μας. Ακριβώς, Σταυρούλα μου, όπως το πες. Είσαι για γραφείο. Γραμματεύς. Η γόβα είναι πολύ πιο ωραία, δεν το συζητώ. Το κάνει πιο κλασικό. Όμως δεν με ενοχλεί πάνω σου, μου κάνει πολύ ενδιαφέρον. Εμένα, κύριε Λάσκο μου, μου κάνει δεσποινής διευθυντής. Ο κότσος της λείπει. Θα το επέλεγες, θα πήγαινες σε κατάστημα να αγοράσεις το συγκεκριμένο κοστούμι με το συγκεκριμένο πουκάμισο, τη συγκεκριμένη τσάντα που είναι τόσο κλασικό, γιατί είναι ένα πολύ κλασικό outfit. Ναι. Νομίζω στην Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά στο Λονδίνο σίγουρα θα το φόραγα αυτό. Απλά στο Λονδίνο ξέρεις τι θα ήθελα. Με όλο αυτό το look από το λαιμό και κάτω, θα ήθελα πολύ ιδιαίτερα μαλλιά. Κύριε Λάσκο, φάουλ. Άσε τις συζητήσεις για τα μαλλιά. Αυτά είναι για τον κύριο Σαμαρά. Σκέψου τον εαυτό σου μέσα αυτό τόσο σεξι φόρμα, έχει πολύ ιδιαίτερη πλάτη. Και να το φορέσουμε πάλι με πλατφόρμες, κορίτσια. Πάλι ο Λάσκος με πλατφόρμες. Δικά σου. Και τώρα την πιο σεξι τελική εικόνα της Σταυρούλας. Έτσι. Γύρισε προς τον καθρέφνα εδώ. Wow. Δεν το περίμενα. Wow, κι εγώ. Σου αρέσεις?
Πολύ, και εγώ δεν το περίμενα. Να σου πω την αλήθεια, κύριε Γιάννη, και εγώ δεν το περίμενα. Ήθελα ένα νούμερο μικρότερο. Είναι baby pink με μαύρο και ναι, έχει ένα πολύ ωραίο τελείωμα. Αλλά έχει και ένα πολύ ωραίο σεξινες με τα κοψίματα που έχει στα πλαίνα του θώρακα. Μου αρέσει πάρα πολύ, πραγματικά. Και εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει που έχει και λεπτομέρεια με δαντελίτσα που εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα φόραγα δαντέλα. Βάλε μου ρε σταυρούλα κανένα κιλό έτσι να σου κάθεται καλά το φόρεμα. Θα φορέσουμε κόκκινο. Oh. Με ασπρόμαυρο ρετρό πουκάμισο που κάνει λίγο φόρτις. Και για να το κάνω λίγο πιο φόρτις, του σήμερα όμως, θα σου δώσω πάλι πλατφόρμες σε ένα πιο ιδιαίτερο χρώμα για να το κάνει λίγο πιο fashion. Πλατφόρμες σήμερα έχουν την τιμητική τους, ε. Εννοείται. Δεν σου αρέσουν. Εγώ νιώθω ότι νιώθεις πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ. Και τις περπατάς και πολύ ωραία. Ναι, γιατί είναι ισορροπημένες. Μπορούμε να περπατήσουμε τις πλατφόρμες. Έτσι λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Κορίτσι. Φόρτις. Oh. Φόρτις, yeah. Αυτό είναι ωραίο, κοίτα τι ωραίο. Μ' αρέσει. Πολύ. Αυτό ναι. Έχεις λίγο όμως γκάγκα τώρα, όχι. Ναι. Άμα ήταν εκεί θα ήταν γκάγκα, κοίτα. Είναι γκάγκα, είναι Σία, είναι... Και Σία, ένα... σου αρέσει pop. Ναι. Κοίτα εδώ τώρα, full γκάγκα. Full γκάγκα. Ήθελε ένα φιόγκο Σία τώρα στο κεφάλι από πάνω, κίτρινο κιόλας, να γίνει... Ωραίο συνδυασμός είναι, ρίχνω λίγο εγώ αυτά εδώ. Πώς νιώθεις? Αχ, πολύ ωραία. Κεράκια τσέπη για πλασαρέμ, ωραία. Μπράβο. Κοίτα, εκεί που αν έβλεπες αυτά τα πουκάμισα, με αυτό το γιακά, πριν λίγο καιρό θα πεις όχι. Τώρα το έχουν δείξει σε πολλές πασαρέλες και το έχουμε συνηθίσει και αυτό. Και είναι τώρα δείχνει πάρα πολύ ωραίο. Φορέσουμε άλλο ένα τελευταίο παντελόνι με αυτή την απόχρωστο εμπριμέ και από πάνω αυτό το πλεκτό. Όμως, για να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, θα σου φέρω φλουό νίον πέδιλα. Wow. Και λέω να το συνδυάσουμε και πάλι με έντονο χρώμα, πιο pop. Και μου αρέσει ο συνδυασμός αυτός που έχει κάνει. Χαίρομαι είναι καταπληκτικό. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πολλά πράγματα, πολλά ψώνια. Οκ. Το μαθές. Πολύ δεν σε είδα, πολύ δεν σε είδα πολύ. Τα παιδεία παίζει. Μαθητριούλα την έβγαλες Γιάννη μου. Αλλά η μπλε τσάντα είναι όλα τα λεφτά. Όχι. Okay. Κοίταξε, το πέδιλο και το παντελόνι μου αρέσει. Σ' αρέσει το παντελόνι, δεν την κολακεύει. Καθόλου, παιδιά, είναι τεράστιο. Εντάξει, κακό. Ναι, με το παντελόνι έχω λίγο. Μου είναι, νιώθω ότι μου είναι λίγο τεράστιο. Όχι, δεν είναι λίγο τεράστιο, είναι πολύ τεράστιο. Είναι σαν... το ήθελα ένα size μικρότερο. Μου αρέσει το λαστιχάκι αυτό που έχει κάτω και στη μέση που το κάνει λίγο φόρμα. Μου αρέσει το επάνω που το κάνει λίγο πιο ladylike, πιο κυρία. Το ισορροπούμε με τα συγκεκριμένα πέδιλα τα οποία είναι neon fluo. Και την τσάντα την αγαπημένη σου ως χρώμα. Ναι, έτσι. Το χρώμα στο κοβαλτί μου αρέσει την πάρα πολύ. Χιαστή. Για δες τι και χιαστή, πώς φαίνεται. Για να πω και χιαστή. Σε ακούω. Λοιπόν, ο συνδυασμός μου αρέσει. Σου είπα, το μόνο που δεν μου αρέσει είναι το παντελόνι που μου είναι λίγο πολύ. Γενικά είναι ύφασμα το οποίο δεν ξέρω αν θα φόραγα εύκολα. Είναι δερματίνη. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε ένα denim που δεν σου έδειξα καθόλου, γιατί δεν ήθελα καθόλου να σε βάλω σε casual, γιατί ήρθες με casual. Άντε να το κάνουμε και αυτό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, αν φορούσαμε κάτι, θα ήταν αυτό. Αυτό είναι boyfriend jeans, δεν είναι. Είναι boyfriend. Μ' αρέσει που τα ξέρεις όλα. Boyfriend η Σταυρούλα. Ladylike ο Γιάννης, τα μάθαμε τα αγγλικά μας σήμερα.